Σε τίποτα δεν θυμίζει η εικόνα του σπιτιού των ηλικιωμένων στο φουρνέ σήμερα όλα όσα συνέβησαν την περασμένη Δευτέρα το βράδυ όταν δύο κουκουλοφόροι έβαλαν στο σπίτι, τους χτύπησαν, τους έδεσαν με σύρμα και τους λίστεψαν αφήνοντάς τους αβοήθητους. Τρεις μέρες μετά η έρευνα των αστυνομικών είχε αποτέλεσμα και το πρωί οι δύο φερόμενοι ως δράστες αλβανικής υπηκότητας 35 και 32 ετών πέρασαν την πόρτα του ανακριτή για να απολογηθούν για την παράνομο είσοδο του ενός στη χώρα και για την αντίσταση κατά της αρχής του δεύτερου καθώς είχε παρέλθει το αυτόφορο για την εγκληματική τους δράση στο φουρνέ. Ο εισαγγελέα μελετώντα τη δικογραφία έκδοσε εντάλματα σε βάρο του με τι κατηγορίε τη απόπειρα ανθρωποκτονία κατά συναυτουργία και κατά συρροή και τη ληστεία. Συνέλαβαν του δράστε, πώ αισθάνεστε, Πολύ καλά, αλλά και τα, ταραγμένοι. Γιατί άσε που τον άντρα μου του κάμανε ζημιά και έχει πάθει σοκ και είναι ακόμη σε, σε αυτή την κατάσταση από το δέσιμο αλλά τουλάχιστον τους πιάσανε να γλιτώσει η κοινωνία από δύο αλήτες. Η εξέλιξη της υπόθεσης βρήκε ικανοποιημένη την ίδια την 81χρονη Ψηλάνθη Φραγκονικολάκη και την οικογένειά της. Ευχαριστώ δημοσίω το Διευθυντή της Ασφάλειας και όλη την ομάδα του. Εγώ ήρθα αφού είχε έρθει ο αδερφός μου και ο πατέρας μου, ήρθα και είδα τη γιαγιά μου κάτω στο πάτωμα και τον παππού μου που ήταν, ήταν σαχαμένος. Και εκείνη τη στιγμή εγώ τρελάθηκα. Λέω, έλεγα πως άμα του είχα μπροστά μου θα του είχα. θα, τους είχα, θα, θα, ήταν τελειωμένοι. Όμω και σήμερα έρχονται νέες φρικιαστικές λεπτομέρειες για τη δράση των δύο Αλβανών. Ο 88χρονο ακόμα δεν θυμάται το μαρτύριο που έζησε στα χέρια τους, ενώ η κυρία Ψηλάνθη, εκτός από του μόλοπε, μετρά και δύο σπασμένα πλευρά. Δεν με νοιάζουν αυτά. Με νοιάζει η ψυχή οδύνη που τράβηξε ο άντρα μου που ήταν άρρωστο και τον είχαν κουκουλώσει με ρούχα και ούτε να αναπρέψει ούτε τίποτα. Που πιστεύω ότι ο πατέρα μου λόγω, πέρασε με το χτύπημα που του. Καθόταν βγήκανε τη μάσκα και τον επέταξε κάτω από την κουνιστή καρέκλα. Πιστεύω ότι πρέπει να πέρασε κάποιο κεφαλικό. Χτυπημένο εδώ, στο πρόσωπο και λόγω του ότι με το σύρμα κόψαν, τα... οι αρτηρίε, κάποια φλέβα. Αυτό δεν είχαμε τα χειρότερα. Ο ένα εκ των δραστών κρατούσε αυτόν το μεταλλικό λωστό μπαίνοντα στο σπίτι, ενώ φεύγοντα άφησαν τον καζάκι ανοιχτό πάνω από το οποίο βρισκόταν ένα καντήλι αναμένο. Και αν οι συγγενεί του ηλικιωμένου ζευγαριού δεν έσπευδαν στο σπίτι, τα αποτελέσματα μπορεί να ήταν πολύ χειρότερα. Μύριζε έντονα και δεν καταλαβαίνω γιατί. γυρνάω μια δόση και βλέπω ότι μια μπλε φωτιά. Και το είχαν ανάψει ίσα ίσα, ρε παιδί μου, που να μην φαίνεται. Αυτό που προκαλεί τη μεγαλύτερη εντύπωση είναι ότι ο ένα εκ των δραστών πριν από ένα περίπου χρόνο δούλευε στι αγροτικέ εργασίε για 1,5 χρόνο μαζί με τον 88χρονο. Όπου τα εγγόνια του λένε ότι του φερόταν σαν παιδί του. Ο ένα ήταν γνωστό, ήταν παλιό εργάτη του παππού μου. Ε... Δεν ξέρω για ποιο, για ποιο, λόγο το έκανε αυτό. Ο παππού μου λέει τον ετάζε, τον επότιζε, του είχε στέγει α πούμε για να μείνει. Αυτό είχε φύγει ένα χρόνο πιο πριν από εδώ πέρα από το φουρνέ γιατί τον διώξανε οι Αλβανοί, γιατί έκανε διάφορα. Θα μπορούσε κάποιο να πει ότι στην εξηχνίαση τη υπόθεση βοήθησε και η ίδια η κυρία Ψιλάνθη, η οποία δεν παρέλειψε να ενημερώσει την αστυνομία ότι το Σάββατο 7 Ιανουαρίου ο δράστη την είχε επισκεφτεί ξαφνικά και τη ζήτησε να το μεταφέρει με το αυτοκίνητό τη στον Αλικιανό. Πράγμα που δεν έκανε και ο δράστη έφυγε. Μόλι τον η γιαγιά μου, μετά από λίγο πήγε, πήρε το θείο μου τον Νίκο τηλέφωνο και ήρθε και ο θείο μου Νίκο εδώ πέρα, γιατί του είπε ποιο ήταν και ήρθε εδώ πέρα. Μετά από λίγο σηκώθηκε και έφυγε αυτό, γιατί είχε έρθει και ο θείο μου. Την εικόνα που αντίκρισα, εύχομαι να μην την αντικρίσει κανένα άλλο για του γονεί του. Και δεν φανταστήκαμε ότι μπορεί να είναι ένα άτομο όπως αυτό. Να σημειωθεί ότι σύμφωνα με τις πληροφορίες οι δράστες είχαν κρύψει τα κλοπημέα σε ένα τενικέ και σε ένα πατίνι στο σπίτι του ενός, ενώ είχαν εκδώσει εισιτήρια για να φύγουν από την Κρήτη.